Καλησπέρα σας και πάλι. Μετά το μουσικό μας διάλειμμα, έχουμε κοντά μας εννοείται από απόσταση, τον κύριο Κωνσταντίνο Χολίδη, που πολιτεύεται στον νομό Καβάλας. Καλησπέρα σας, κύριε Χολίδη. Καλησπέρα, κύριε Μενίδου, και σε όλους τους ακροατές του Αργό Web Radio. Μάλιστα. Κύριε Χολίδη, υπάρχει αυτός ο σταθμός, ο ραδιοφωνικός, ο Αργό Web. Υπάρχει και το web, η τηλεόραση δηλαδή. Και υπάρχουν και άλλα πολλά κανάλια του φορέα σας, βεβαίως, ψηφιακά. Αλλά δεν εμφανίζεστε, σαφώς δεν σας έχω δει ποτέ, εκτός από τον πρόεδρό σας, κάποιες φορές σε κάποια κανάλια, στο Sky ίσως, αν θυμάμαι καλά, που σημαίνει ότι αυτά τα μεγάλα κανάλια που σίγουρα έχετε απευθυνθεί κάποια στιγμή, δεν σας παίζουν για πολλούς λόγους, ευνόητους λόγους. Οπότε η ενημέρωσή σας για να ενημερώσετε τον κόσμο, για να δραστηριοποιήσετε τον κόσμο, γίνεται μέσω αυτών των ψηφιακών καναλιών, ράδιο και TV, και γίνεται και κατηδίαν ενημέρωση, σαφώς, έτσι δεν είναι? Κατηδία, ναι, ναι. Όπως και εδώ στην Καβάλα, γυρίσαμε τα μαγαζιά πριν λίγους μήνες. Mm-hmm. Έτσι και εχθές, Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022, πήγαμε και στην αγορά της Δράμας. Πάνω σε αυτό που είπατε, θα ήθελα να πω λίγο, γιατί δεν μας παίζουν τα κανάλια. Όταν το πολιτικό καθεστώς έχει φάει μήνυση από τον Αρτέμις, τώρα έτσι θα το πω απλά, έχει φάει μήνυση. Μηνυτήρια αναφορά, mm-hmm, για σχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος, κακουργηματική απιστία, και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και ο Κουτσούμας, όλα αυτά τα πολιτικά παιδιά το 2012, γιατί δεν πήραν τα 600 δις τον Δεκέμβριο του 2012 και μας βάλαν στο τρίτο μνημόνιο το μεσοπρόθεσμο, mm-hmm, εκεί ο Αρτέμις Σόρας εξάντλησε όλες τις νομικές οδούς που είχε για να απελευθερώσει την Ελλάδα από το χρέος. Και εκεί τους έκανε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για εσχάτη προδοσία, όπως είπαμε, παράβαση καθήκοντος, κακουργηματική απιστία. Τώρα αυτοί, όταν έχουν τόσες ποινές εναντίον τους, κάναν πρώτα την μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη, συγγνώμη, τη μηνυτήρια αναφορά του Άδωνη Γεωργιάδη προς τον Αρτέμις Σόρα, αν τα 600 δις είναι καλά ή όχι. Γιατί θέλανε να καταπέσει, έστω και μια κατηγορία δηλαδή, ο Σόρας να καταδικαζόταν, θα κατάπευτε η μήνυση προς τους 302. Αυτό ήθελε το καθεστώς. Ναι. Εκεί αθώθηκε πανηγυρικά ο Αρτέμις Σόρας. Και δεν την έχουν εφεσιβάλει την έφεση για τα 600 δις. Γιατί αφήσαν 30 ημέρες να περάσουν? Δεν μπορούσαν να την σταματήσουν αυτή την απόφαση από τότε? Και λέγανε μετά ανέλεση επί του νόμου. Άρα ήταν σίγουροι ότι τα 600 είναι εκεί πέρα και θα τη χάνανε και την έφεση αν έκανε το καθεστώς. Άρα αυτό το πράγμα δεν θέλει το καθεστώς να το μάθει ο Έλληνας πολίτης, και έπρεπε να σπείρουν την αφιβολία στον Έλληνα πολίτη, ώστε να μην μάθει ότι έχει τεράστια περιουσία. Όπως είπαμε, αυτά που λέει ο Σόρας. Στην Παγκόσμια Τράπεζα έχουμε 115,5 εκατομμύρια, το Παγκόσμιο Καταπίστευμα, η λογαριασμοί της Ελλάδας, η 10, 115,3, η μετοχή της Ατολής, ο λόγος που έκλεισε το Άλτερ, και τα 600 δις στους κρατικούς προϋπολογισμούς. Έτσι, μέσω των καναλιών, μέσω του Σρόιτερ που είπατε, που βγήκε ο Σόρας στο Σρόιτερ. Ναι, εκεί τον έχω δει, ναι. Μπράβο, να στείλουν την αφιβολία στον ελληνικό λαό μέσα από το Δηλάρωσερ, γιατί είναι τα δικά τους τα κανάλια. Και το Δεκέμβριο του 2016, όπως και προείπα και σε άλλες εκπομπές μου και στο Ηλυριακό TV, στα άλλα τα web radio, ότι χαρακτηρίσαν με πόρισμα της Βουλής, κυρία Μενίδου, πολύ σοβαρό αυτό, με πόρισμα της Βουλής, τα δάνεια των καναλιών προς τις τράπεζες, 1,270 εκατομμύρια, ώστε να πάρουν με το μέρος τους τα κανάλια για να ρίξουν τη λάσπη για το Σόρα, και από το 2017, τους τρεις επόμενους μήνες, αφού χαρακτηρίσαν τα δάνεια ως δανεικά και αγύριστα, το Δεκέμβριο του 2016, τα κανάλια αντιαπέδωσαν με λάσπη, τόνους λάσπης κατά του Αρτέμις Σόρα. Χαρίστηκαν δηλαδή αυτά τα δάνεια, το πόσο είπατε, 1,270 εκατομμύρια τα δάνεια προς την Πειραιώς, Αλφα Μπανκ, στις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Καταλάβατε, και τα χαρακτηρίσαν δανεικά και αγύρισαν με πόρισμα της Βουλής, και λέει, αγαπητά μου κανάλια, αν δεν έχετε να πληρώσετε δεν πειράζει, δανεικά και αγύρισαν τα χαρακτηρίζω εγώ με πόρισμα του ανώτατου οργάνου που κυβερνάει. Δεν κυβερνάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ούτε ο Τσίπρας κυβερνούσε, η Βουλή κυβερνάει. Με πόρισμα της Βουλής χαρακτηρίσαν τα δάνεια των καναλιών
ένα της 270 εκατομμύρια δανεικά κινήματα. Και για να το ανταποδώσουν αυτά τα αγαπημένα τους κανάλια, ρίξαν τη λάσπη για τον Αρτέμις τώρα, ότι τα 600 δις δεν είναι καλά και την κυνηγούσαν και είχε προβλήματα με τον κουμπάρο του, ότι περνούσε πλακάκια και ήδη γίνει στα μπάνια. Καταλάβατε τι λάσπη ρίξαν για τον Αρτέμις τώρα. Αλλά τα 600 είναι εκεί, τα βλέπει ο κόσμος στους κρατικούς προϋπολογισμούς και Ραμενίδου δεν μπορεί να το παραβλέψει αυτό ο νόμος του κράτους. Ήδη τα αναγνωρίζουν. Έτσι οι ίδιοι τα υπογράφουν, ναι, ναι. Έτσι εξαγοράστηκε δηλαδή η σιωπή τους, γιατί προς τα αφεντικά τους ήταν αυτά τα δάνεια, χαρίστηκαν στα αφεντικά τους, οπότε το αφεντικό τους τους λέει αυτά θα πείτε, αυτή τη γραμμή θα κρατήσετε προφανώς. Όχι μόνο τους, αυτό πολύ σημαντικό να το πούμε, όχι μόνο τους χαρακτηρίσαν τα δάνεια δανεικά και αγκυριστά, άμα έχετε τα πληρώνετε και αν δεν έχετε δεν πειράζει. Και το άλλο, ότι τους δίνουν στα μετέπειτα χρονιά, τους βλέπουμε να τους δίνουν ξανά χρήματα. Όπως με τη λίστα Πέτσα, για, ναι, για τον κορονοϊό, να μιλάνε αυτά που θέλουν τα κανάλια, πάρε 18 εκατομμύρια, πάρε άλλα 18, άλλα 4, άλλα 20, ξέρω εγώ, προστάσαν στα 60 εκατομμύρια και τώρα βγήκε η λίστα Σκρέκα που μιλάει για την κλιματική κρίση που αυτό θέλουν να περάσουν τώρα. Δηλαδή πάρτε άφθονα χρήματα, αγαπητά μου κανάλια, και να λέτε αυτά που θέλουμε εμείς. Μην μιλάτε για το ΣΟΡΑ. Εγώ, το αντάλλαγμα είναι αυτό. Εγώ, κύριε Χολίδη, και φυσικά σιωπή για το ΣΟΡΑ για τα 600 δις. Εγώ, κύριε Χολίδη, γνωρίζω ότι ήταν 17 τα εκατομμύρια της λίστας Πέτσα. Έφτασαν τα 60. Ναι, και ξανά μετά δώσαν κι άλλα. Για. Μετά νομίζω άλλα 4, άλλα 18... Προς όλα τα κανάλια αλλά και τα άλλα μέσα, γιατί λεγόταν ότι δόθηκαν σε ανύπαρκτα, δηλαδή που πουλούσαν δύο φύλλα και τρία φύλλα. Όποιος είχε καθεστωτικό blog, βλέπετε το Zoogla.gr, Μπαξεβάνι Documento, όλα αυτά τα παιδάκια που δεν μιλάνε για το ΣΟΡΑ τώρα, έχουν πάρει από τη λίστα Πέτσα. Πάρτε λίγο από εκεί να δείτε τα blog τους που περνάνε τις θέσεις τις κυβερνητικές. Μόνο αυτοί ακούγονται. Δεν ακούγεται ο πολιτικός λόγος της Ελλήνιας Έλευσης. Μπράβο σας, κυρία Αμινίδου, και το αργό Web Radio που βγάζει τον. Τους υποψήφιους βουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης, να ξέρει ο κόσμος τι θα ψηφίσει στις επόμενες εκλογές. Όχι, εμάς δεν μας δώσανε, κύριε Χολίδη. Γιατί αν σας δίνανε, δεν θα μας βγάζατε εμάς να πούμε την αλήθεια. Όχι, εμείς θα σας βγάζαμε και δεν θα τα δεχόμασταν, κύριε Χολίδη, γιατί η αλήθεια πρέπει να υποθεί. Δεν το παίζω υπεράνω. Γιατί η αλήθεια πρέπει να υποθεί. Έτσι. Γιατί και πολλοί δικοί σας υποψήφοι πήγαν να εξαγοραστούν, τους πλησιάζουν. Δεν εξαγοράζονται όμως. Κάποια τιμή υπάρχει και μένει, γιατί η αλλαγή πώς θα γίνει. Έτσι δεν είναι. Να εξαγοραστούμε, κυρία Αμενίδου, από τι, να μας δώσουν χρήματα από πού, από τα δικά τους, από τα δικά μας θα μας δώσουν. Από τα δικά. Από τα ελληνικά καταπιστέματα και από όλον το δανεισμό που κάνουν με εγγυήσεις δικές μας πάλι. Πάλι του ελληνικού λαού. Πάλι δεν έχουν χρήματα αυτοί, άρα αυτοί είναι διαχειριστές. Και παρουσιάστηκαν οι ιδιοκτήτες με νομική μορφή. Αυτό είναι η Ελλήνων Έλευσης. Είναι ο ιδιοκτήτης των ελληνικών καταπιστεμάτων στην Παγκόσμια Τράπεζα, που γι' αυτό το λόγο γίνονται οι εθνικές εκλογές, για τα ελληνικά καταπιστέματα, για τη διαχείρισή τους. Άρα έχουν διαχειριστούν τεράστιο πλούτο. Και όχι διαχείριση χρέους που μας λένε μέσω των καναλιών. Έτσι. Έχουν τεράστια παρουσία. Αυτή την αλήθεια, κυρία Αμενίδου, θα ήθελα να πω, ότι αποκαθιστούμε εμείς υποψήφιοι βουλευτές με τις περιοδίες μας έξω στις πόλεις, στα μαγαζιά. Όπως και χθες Τρίτη, όπως είπαμε, πήγαμε στη Δράμα και επισκεφτήκαμε πάνω από 30 καταστήματα και μιλήσαμε τέτα-τέτ με τους μαγαζάτορες, με τους πελάτες που ήταν μέσα εκεί τη στιγμή και πήραμε, αφουγκραστήκαμε τα προβλήματα του κόσμου της Δράμας, θα πω. Και μας είδε και όλος ο κόσμος ότι ο πολιτικός φορέας είναι εδώ, υπάρχει η Ελλήνων Συνέλευσης και τα 600 υπάρχουν. Και είναι εκεί για να μην πτωχεύσει ποτέ η Ελλάδα. Μάλιστα. Πώς ήταν η κατάσταση στη Δράμα, γιατί έχω ζήσει 12 χρόνια στη Δράμα, τη γνωρίζω πολύ καλά. Τα μαγαζιά, είδατε στον κεντρικό δρόμο μαγαζιά κλειστά, είδατε πώς ήταν η εμπορική κίνηση. Ήταν Τρίτη απόγευμα. Η αγορά άνοιγε στις 5.30, εμείς ήμασταν λίγο πιο νωρίς, είδαμε κάποια κλειστά μαγαζιά και σιγά σιγά ανοίγανε όσο αρχίζαμε και περπατούσαμε στο πεζοδρόμιο. Στην πορεία άνοιγαν κάποια, δηλαδή αν βλέπατε το κέντρο της Δράμας, αν δείτε δηλαδή από το κτέλ που αρχίσαμε, τα φώτα ήταν λίγα, κάποια μαγαζιά δεν είχαν φώτα, άρα ήταν κλειστά. Και εμείς μπήκαμε μόνο σε αυτά που ήταν ανοιχτά. Και αν δούμε ότι μέσα οι μαγαζάτορες, περισσότερο δεν είχαν κόσμο να σας πω. Ναι. Σε όλη τη διάρκεια, σε όλο το τρίωρο, τετράωρο, πόση ώρα καθίσαμε εκεί πέρα, δεν έμπαινε κόσμος. Δηλαδή εύκολα μιλούσαμε τους επιχειρηματίες και τον κόσμο έξω στον δρόμο. Δηλαδή δεν έχει λεφτά ο κόσμος να ψωνίσει, να μπει μέσα στα μαγαζιά να αγοράσει αυτό που θέλει. Βασικές του ανάγκες. Βασικές του ανάγκες. Άρα δεν έχει ένα πρόβλημα δηλαδή που μας είπαν.
οι καταστηματάρχες είναι ότι ο κόσμος δεν είχε χρήματα. Γιατί αλλιώς δηλαδή, θα κάναμε περισσότερο τζίρο. Δεν είχε χρήματα να μπει μέσα. Δεν έχει χρήματα. Ναι. Ειδικά άλλος, για είδη όχι πρώτης ανάγκης που είναι η τροφή. Άρα τα σούπερ μάρκετ που αυτά ρουφάν το αίμα του κοσμάκι πραγματικά. Έτσι, το φαγητό του πρώτα θέλει ο κόσμος. Όχι, τα παπούτσια άδεια, τα ρούχα άδεια. Άντε ένας εκεί να μπαίνει. Άλλοι να κοιτάζει τις βιτρίνες και να μην μπαίνουν μέσα. Και τα μπαίναμε εμείς και καταρχήν χαρήκανε, 6 άτομα ήμασταν. Ήταν μια δράση ενημέρωσης από την περιφέρειά μας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και ήταν η κυρία Ευαγγελία Γιαδανού, υποψήφια βουλευτής νομού Ροδόπης, η κυρία Ειρήνη Τοτίεφ, υποψήφια βουλευτής από τον νομό Ξάνθης, εγώ ως υποψήφιος βουλευτής από τον νομό Καβάλας και ο κύριος Κορονίδης Γεώργιος, ο οποίος είναι και καταστηματάρχης από τον νομό Δράμας, κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής με την Ελληνική Συνέλευση. Συγγνώμη, κατεβαίνει, είπα, ανεβαίνει. Ανεβαίνει. Θα ανεβαίνει. Γνώρισα τον υποψήφιο βουλευτή της Ελληνικής Συνέλευσης, καταστηματάρχες, τον κύριο Κορονίδη Γεώργιο. Και εκεί μιλούσαμε σαν υποστήριξη, 6 άτομα μπαίναμε στα μαγαζιά. Και κάποια μαγαζιά χάρηκαν που μπήκαν 6 άτομα μαζεμένα μέσα στα μαγαζιά και χαιρόταν ότι μπήκε κόσμο να πουλήσει. Και εκεί τους δίναμε τη λύση που έχει, η οριστική λύση που έχει η Ελλήνων Συνέλευσης για τα 20.000 ευρώ σε κάθε Έλληνα πολίτη, για την εξάλληψη της ανεργίας, για την ολοσχερή αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Και λέω, η πολιτική της Ελλήνων Συνέλευσης αφορά, λέω, τη ζωή σας την ίδια και την τσέπη σας. Και μόλις του δίναμε και προγραμματικές δηλώσεις μέσα αυτά που λέμε, εκεί έσπασαν το χαμόγελο και μας κάνανε οτιδήποτε ερωτήσεις θέλανε για τις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης. Μάλιστα. Είχε απήχηση δηλαδή καλή, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή καλύτερη από αυτήν της Καβάλας, θα έλεγα. Μεγαλύτερη ανταπόκριση του κόσμου στη Δράμα. Μεγαλύτερη. Ο κόσμος διψάει για λύσεις, κύριε Χολίδη. Από προβλήματα έχει φλωμώσει. Ο καταστηματάρχης περιμένει τον πελάτη πώς και πώς να μπει μέσα για να βουλώσει τρύπες, όχι να τα βάλει στην τράπεζα. Το γνωρίζουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη το ζούμε αυτό. 5 μαγαζιά κλειστά, ένα ανοιχτό και εκείνο... Είπαμε, τα σούπερ μάρκετ είναι που κερδίζουν αυτή τη στιγμή, γιατί πρέπει να φάει ο κόσμος. Μετά θα κοιτάξει το ρούχο, μετά το παπούτσι. Βασικές ανάγκες. Πρώτα το φαγητό, τα ρούχα και μετά το ρεύμα και το ενίκιο, θα πούμε. Εδώ δεν είχε ο άλλος να πληρώσει το ενίκιο του καταστήματός του, γιατί πλήρωσε ένα ποσό για τη ΔΕΗ του. Δηλαδή, τσίμα, δεν μπαίνει κόσμος δηλαδή να έχει εισόδημα. Έχω στερέψει το χρήμα από την αγορά. Και να του έρθει ρεύμα του αλουμνού, λέει, 1.200 ευρώ. Και εδώ στην Καβάλα άλλο 4,5 χιλιάρικα. Ένα μαγαζί μπουγατζατζίδικο. 4,5 χιλιάρικα, λέει. Και ψήφισε και Νέα Δημοκρατία. Τι να τον πω τώρα. Τι να τον πω. Έχω λύση με τα 600 δις και 20.000 ευρώ σε κάθε ένα πολίτη, για την τετραμιλή σου οικογένεια, 80 χιλιάρικα λέω θα πάρετε. Τα θέλετε. Εδώ είναι η μοναδική σας λύση. Και ένα άλλο, κυρία Μενίδο, ας το αναφέρω και αυτό στη Δράμα που παρατήρησα. Δηλαδή πολλά μαγαζιά ήταν άδεια γιατί δεν υπάρχει το επιχειρήν. Δηλαδή με τι χρήματα να ανοίξεις την επιχείρησή σου όταν δεν μπορείς να έχεις πράξεις γιατί δεν έχει ο κόσμος χρήματα. Εκεί ρωτήσαμε και εδώ και εκεί τους δραμινούς και μου είπαν ότι κάποια μαγαζιά είναι εβραϊκά και δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες και μένουν ανεκμετάλλευτα ή κλειστά. Όπως και εδώ πέρα στην Καβάλα έχουμε αρκετά. Και πριν λίγες μέρες, αρχές Νοεμβρίου, τέλη Οκτωβρίου, είχα ακούσει μια είδηση ότι συναντήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ρωσίας στην Αθήνα. Και για το θέμα που συζήτησαν ήταν ο επαναπατρισμός των εβραϊκών, των αρχείων των εβραϊκών κοινοτήτων. Και εχθές που ρώτησα στη Δράμα, λέει, είχαμε, λέει, μια εβραϊκή κοινότητα εδώ πέρα, 140 άτομα ήταν η εβραϊκή κοινότητα στη Δράμα. Και αυτά τα μαγαζιά είναι κληρονόμοι. Οι κληρονόμοι τους δεν είναι, καταρχήν τους μαζέψανε, όπως και εδώ από την Καβάλα, 1.384 άτομα. Ναι. Και τους πήγανε στο Auschwitz και αφήσαν τις περιουσίες τους εδώ. Ναι. Οι Σεφαρδίτες και οι Μιζράχοι. Είναι αυτές οι ράτσες των Εβραίων. Ναι, ναι. Οι οποίοι πάλι από τους Εβραίους, ο Χίτλερ ήταν Εβραίος, αυτός τους μάζεψε. Μάλιστα. Εκεί πάνω στο Auschwitz. Δηλαδή οι Εβραίοι κατά των Εβραίων. Ναι, ας μην πάμε εκεί πέρα, αλλά αυτούς τους ενδιαφέρει το κέρδος. Γιατί δεν τα νοικιάζουν αυτά, σε όποιον είναι η διαχείριση τέλος πάντων. Ναι, με έκανε εντύπωση δηλαδή που υπήρχε εβραϊκή κοινότητα στην Δράμα με 140 άτομα, όπως και στην Καβάλα. Και τώρα δηλαδή θα εκπλαγούν πολύ, όπως μου είπε ένας από τη Δράμα, όταν βγουν αυτά τα αρχεία στη δημοσιότητα και δούνε ποιοι Εβραίοι, δίθεν κληρονόμοι, διαχειριζόταν
τα εβραϊκά αυτά μαγαζιά στη Δράμα και είναι ακόμα κλειστά. Και κάποιοι δηλαδή τα νίκιασαν και χρησιμοποίησαν περιουσία άλλου με το μάζεμα αυτό που έγινε το ολοκαύτωμα. Και εδώ στην Καβαλά είναι πολλά κάπνο μάγαζα, κυρία Μενίδου, που είναι ανεκμετάλλευτα. Θα μπορούσαν να τα κάνουν αποθήκες, θα μπορούσαν να τα κάνουν πολυκατοικίες, όπως κάνανε κάποια. Mm. Άρα θα εκπλαγούν πολλοί εδώ Εβραίοι της Καβάλας που διαχειρίζονται ακίνητα μεγάλα όταν θα βγει αυτή η λίστα. Και θα δούνε ότι, κύριε, εσύ διαχειρίστηκες περιουσία στην τοπίδη σου που δεν ήταν δική σου, τέλος πάντων. Ναι, που δεν ήταν δική σου, μπράβο, και την καταχράστηκες δηλαδή και έζησες ζωή και κότα όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα. Και τι κάνανε όλη αυτή την περιουσία που είναι αφορολόγητη, κυρία Εμενίδη. Ναι, γιατί ναι, το κυριότερο. Οι εβραϊκές κοινότητες τις γράψανε στο ΚΙΣ, το Κεντρικό Ισραητικό Συμβούλιο. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι είναι αφορολόγητο και όλες αυτές τις περιουσίες είναι αφορολόγητες. Ναι. Το 60% της ακίνητης περιουσίας, τα 3/4 να πούμε, της Θεσσαλονίκης, που ήταν σεφαρδίτες στην Θεσσαλονίκη και στην πόλη σας, όπως είναι η πλατεία στο τέλος, το Ολύμπια, πολλά ακίνητα εκεί στη Θεσσαλονίκη είναι εβραϊκά. Θα εκλαγείτε και εσείς στη Θεσσαλονίκη, κυρία Μενίδου, όταν θα βγει αυτό το αρχείο και ποιοι καταχράστηκαν επώνυμα εβραϊκά στελέχη της Θεσσαλονίκης, να δούμε ποιοι καταχράστηκαν τις περιουσίες αυτές, μάλιστα. Όπως έγινε και στη Δράμα και τα μαγαζιά τα έδαξε νίκια αυτά που με είπαν και οι συντοπίτες που ήταν η εβραϊκής ιδιοκτησίας. Μάλιστα. Έχετε 2 λεπτά να τοποθετηθείτε ως προς το φορέα σας, κύριε Χολίδη. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε, οι πληροφορίες περί Εβραίων, περί κλειστών μαγαζιών. Γιατί ήθελα να σας κάνω ερώτηση, είναι κλειστά με την έννοια υπάρχει εμπόρευμα μέσα και είναι κλειστό απλώς γιατί για να μην πληρώνουν έστω αφού δεν έχουν πελατεία ή είναι κλειστά άδεια. Με απαντήσατε. Κάποια ήταν και με εμπόρευμα έτσι, γιατί δεν θέλανε να καίνε ρεύμα. Κάποιοι μπορεί να τα κλείσαν λίγους μήνες πριν και απλώς δεν πρόλαβαν να πάρουν το εμπόρευμά τους ώστε να μην πληρώνουν και το ενίκιο. Σωστά. Αυτό καταλάβαμε. Όπως και εδώ στην Καβάλα το ζω. Στην οδό Μονίας, στην οδό Βενιζέλου, έχει πολλά κλειστά ή ζητάνε και ενίκια που δεν αρμόζουν με την οικονομική κατάσταση του Έλληνα πολίτη. Παίζει και αυτό. Για πείτε μας λίγο για το φορέα σας για να κλείσουμε, κύριε. Ο φορέας, κύριε Μενίδου, έχει την οριστική λύση. Καταρχήν, όταν θα φύγει το εξωτερικό χρέος, όλα τα χρήματα θα πάνε για ανάπτυξη. Πώς είναι το χρέος σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΔΙΧ, 394 δις και μισό. Πότε, 31 Μαρτίου του 2022, ένα εξάμηνο πριν δηλαδή. Ναι. Άρα, γιατί το χρέος μας είναι 83 δις παραπάνω από τότε που μπήκαμε στα μνημόνια. Mm-hmm. Τι έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά, τι έκανε η κυβέρνηση Τσίπρα, τι έκανε τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πρόσθεταν 18 δις ο Μητσοτάκης. Ναι. Προσθέτει. Εδώ έρχεται η οριστική λύση από τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης με τον πρόεδρο μας τον Αρτέμι Σόρα, ο οποίος είναι ο μοναδικός, το μοναδικό φυσικό πρόσωπο, κυρία Μενίδου, που έβαλε εγγύηση στα παγκόσμια ταμεία. Εκεί έκανε το πρόγραμμα Όραμα Ελλάς με 49.000 μελέτες έργων και για τους 325 δήμους της Ελλάδος, να εκταμιεύσουμε 2,33 με στόχο την εξάλληψη της ενεργείας και την πλήρη ανάπτυξη όλων των πολίτων. Δεν θα υπάρχει Έλληνας που δεν θα έχει εισόδημα. Η αγορά θα κινείται ομαλά και χρήματα σε κάθε Ελλαπολίτη για τις βασικές του ανάγκες και οποιαδήποτε, και οποιοδήποτε επιχειρήν. Mm-hmm. Και 20.000 ευρώ σε κάθε Ελληναπολίτη, αυτά θα είναι από τα 600 όμως τα 20.000, σε κάθε Ελληναπολίτη για άμεση ανακούφιση στήριξη για όλα αυτά που τραβήξαμε τα τελευταία 10 χρόνια με τα μνημόνια. Θα είναι μεγάλη ανάσα για όλους τους Έλληνες πολίτες η εκταμείευση χρημάτων από την Παγκόσμια Τράπεζα για ένα νέο σχέδιο Marshall, όπως το ονομάζω εγώ, αυτό που έκανε ο Αρτέμις Σόρας, 2,33 για τους 325 δήμους της χώρας και την ευδαιμονία όλων των Ελλήνων πολιτών. Σας ευχαριστώ, κύριε Χολίδη, που ήσασταν μαζί μας. Συνεχίστε τον αγώνα σας, την ενημέρωσή σας, με όποιο τρόπο μπορείτε. Κύριε Μενίδου, συνεχίζουμε καθημερινά, κάνω δημόσια σχέση στην Καβάλα και ενημερώνουμε τον κόσμο να αποκαταστήσουμε την αλήθεια αυτά που είπανε για τον Αρτέμι Σόρα και την Ελλήνων Συνέλευση. Δίκαιη συνέχεια, λοιπόν. Γεια σας, κύριε Χολίδη. Σημαντικά και αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Χολίδη. Μείνετε συντονισμένοι.